Στο γήπεδο του Λίντο βρίσκεται. Στο γήπεδο ο του Λίντο. Για πάμε να το συναντήσουμε τον Βαρδαλαχάκη. Με ένα πολύ ωραίο θέμα που αφορά στην ομάδα τη Δαμάστας που έχει κλέψει Μανώλη τις εντυπώσεις, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά την Α1 κατηγορία. Πρωταθλήτρια ομάδα πλέον η Δαμάστα, του κυρίου Αντώνη Παπαδάκη, βέβαια, που έχει συμβάλει τα μέγιστα σε ό,τι αφορά την παρουσία της ομάδας. Τρεις συνεχόμενες κατηγορίες έχει καταφέρει να ανέβει η Δαμάστα. Μανώλη, ο λόγος σε σένα, να πας στους καλεσμένους σου. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Λευτέρη. Εδώ με τους πρωταθλητές της Α1ΕΨ, FC Δαμάστα, αθλητικός όμιλος Δαμάστας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και η τρίτη άνοδος, Μαρία και Λευτέρη, είναι και η πιο γλυκιά, γιατί συνοδεύεται με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι δύο προηγούμενες επιτυχίες που είχε η ομάδα το να ανέβει κατηγορίες δεν είχαν συνδυαστεί με το πρωτάθλημα. Αυτό όμως το πρωτάθλημα είναι το πιο γλυκό, είναι ιστορικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Δαμάστα κατακτά το πρωτάθλημα της Α1ΕΨ. Του χρόνου θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική. Και μαζί επίσημα, Μανώλη, έτσι, και επίσημα στην γάμα εθνική ομάδα της Δαμάστας. Βέβαια. Έτσι είναι. Ο τίτλος διασφαλίστηκε μαθηματικά 2 αγωνιστές πριν το τέλος. Υπάρχουν ακόμα 2 παιχνίδια. Κατάφερε η Δαμάστα χωρίς play-off να χτίσει αυτή τη διαφορά και να πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλει και στα επόμενα 2 μάτς να κλείσει με νίκες και στη συνέχεια θα ετοιμάσει μια πολύ μεγάλη φιέστα, μια μοναδική φιέστα, όπως μας έχει πει ο πρόεδρος, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, για να γιορταστεί αυτός ο ιστορικός τίτλος. Ας πάμε πρώτα στον προπονητή της ομάδας, τον κ. Γιάννη Χατζησεβαστό, τον αρχιτέκτονα αγωνιστικά αυτής της προσπάθειας. Ανέλαβε στην 8η αγωνιστική, συνέχισε το έργο που είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι με τον κύριο Μανώλη Σουτζή. Και ο Γιάννης Χατζησεβαστός έρχεται τώρα και πανηγυρίζει με την ομάδα. Μεταβιβάσει στον ανθρώπου τα συγχαρητήριά μας για την κύριε Χατζησεβαστέ, τα συγχαρητήρια από το στούντιο, από το Λευτέρη του Κουμαντάκη και τη Μαρία την Πετρούτσου. Σίγουρα είναι μια μεγάλη στιγμή για την Δαμάστα αυτό που έχετε καταφέρει. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή. Το να κατακτάς το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας μας. Ένα χωριό ολόκληρο είναι ενθουσιασμένο γι' αυτό και ευχαριστημένο. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, είναι από ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, διοίκηση. Όλο αυτό και ένα οικογενειακό κλίμα νομίζω ότι φέρουν αυτά τα αποτελέσματα να πάρεις ένα πρωτάθλημα χωρίς play-off, που για μένα γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Ποια ήταν τα κλειδιά, τα μυστικά, έτσι αγωνιστικά, πού κρίθηκε ο τίτλος? Νομίζω ότι καταρχήν είπα τη λέξη κλειδί, το οικογένεια. Στα δύσκολα η οικογένεια ήταν μαζί, ήταν ενωμένη, είμαστε όλοι ενωμένοι. Έχει καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, η διοίκηση ήταν πάντα κοντά μας, όλοι ήταν πάντα κοντά μας. Και κάποια στιγμή που κάναμε και μια καμπή, κάποιες αγωνιστικές λίγο πριν το τέλος, νομίζω ότι εκεί ήταν το κλειδί. Στηρίχθηκε η ομάδα και νομίζω ότι καταφέραμε όλο αυτό το να πάρουμε το πρωτάθλημα τόσο γρήγορα για μένα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Το κλειδί λοιπόν αυτό το οικογενειακό κλίμα και σίγουρα σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες, το έχουμε δει και σε κορυφαίο επίπεδο, η ομοψυχία και το οικογενειακό κλίμα που βγαίνει μάλιστα μέσα από κάθε ομάδα, Μανώλη, είναι ένα από τα μεγάλα κλειδιά. Mm-hmm. Ορίστε, Μαρία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Χατζησεβαστό αν περίμενε αυτή τη διαφορά των 12 βαθμών από τον Αλμυρό και την απευθεία άνοδο της ομάδας στην τρίτη εθνική. Ναι. Περιμένατε τόσο ότι θα χτιστεί τόσο μεγάλη διαφορά, 12 βαθμούς, γιατί το πρωτάθλημα εξασφαλίζεται 2 αγωνιστές πριν το τέλος με μια μεγάλη διαφορά. Είναι 12 οι βαθμοί. Ασχέτως αν υπάρχουν ή όχι play-off, που χρειαζόταν 6 βαθμοί και πάνω, οι 12 βαθμοί σίγουρα 2 αγωνιστές πριν το τέλος είναι μια μεγάλη διαφορά. Το περιμένατε? Εμείς μέσα μας το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα ήταν δύσκολο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα να το πετύχει τόσο γρήγορα. Μέσα μας όμως κρυφά το είχαμε ότι θα μπορούσαμε να το πετύχουμε και ειδικά ότι με ένα-δυο στραβοπατήματα του αμέσως αντιπάλου. Του Αλμυρού. Ωραία. Αυτό από τον κύριο Χατζησεβαστό. Δίπλα μου είναι και ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Γιάννης Νικηφόρος, ο άνθρωπος που από πέρυσι είχε έτσι ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία και ανέλαβε το καλοκαίρι μαζί με την διοίκηση και την τεχνική ηγεσία να χτίσει την ομάδα. Ο κύριος Νικηφόρος είχε τον πρώτο λόγο στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Κύριε Νικηφόρε, είδαμε στη Δαμάστα φέτος και ήρθαν παίχτες, προσωπικότητες, παίχτες που έχουν αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο, στη Super League, έχουν μαγειρίσει τίτλος. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να πείσετε ποδοσφαιριστές τέτοιας αξίας να έρθουν σε μια ομάδα όπως η Δαμάστα, που ναι μεν έχει έτσι το όραμα, σίγουρα όμως δεν έχει έτσι σίγουρα την μεγάλη ιστορία όπως έχουν άλλες ομάδες, την οποία βέβαια η ιστορία τη χτίζει σιγά σιγά. Ναι, συμφωνώ και εγώ, την ιστορία τη χτίζεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό το καλοκαίρι. Στη συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο και οριοθετήσαμε το στόχο του πρωταθλητισμού,
και να βάλουμε τις βάσεις για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τα παιδιά που προσεγγίσαμε, που ήταν και μπαρουτοκαπνισμένοι αλλά και ηλικιακά μεγάλοι, έτσι, είχαμε σαν στόχο αυτά τα παιδιά να έρθουν, γιατί έχουν παίξει και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και όπως ξέρουμε αυτοί έχουν και την εμπειρία και μπορούν να σηκώσουν και το βάρος του πρωταθλητισμού. Δεν ήταν εύκολο, αλλά η ασφάλεια που έδωσε, η ασφάλεια σε εισαγωγικά, έτσι, η οικονομική ασφάλεια, το όραμα και η φιλοσοφία της ομάδας τους έπεισε να έρθουν κοντά μας. Και σίγουρα ο πρόεδρος ο κύριος Παπαδάκης είπε ότι οι στόχοι θα είναι και του χρόνου πρωταγωνιστικοί. Σίγουρα σιγά σιγά έχετε αρχίσει και σκέφτεστε το μέλλον, έχει αρχίσει και χτίζετε τη δαμάσα της επόμενης περίοδου. Έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες με τον πρόεδρο, έτσι, για το προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν. Σίγουρα ο στόχος θα είναι πρωταγωνιστικός, έτσι. Σιγά σιγά τώρα θέλουμε λίγο να χαρούμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που απομένουν δύο αγωνιστικές. Και μετά σίγουρα θα έχουμε όλο το χρόνο να οριοθετήσουμε το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Νικηφόρο Μαρία και Λευτέρη. Και δίπλα μας έχουμε δύο ποδοσφαιριστές που έδωσαν έτσι χρώμα Λάτιν, θα λέγαμε, στην ομάδα της Δαμάστας. Τον Μάρκο Μεϊρέλες και τον Μιγγέλ Ολιβέιρα. Δύο Πορτογάλους ποδοσφαιριστές, δύο βασικά συστατικά αυτής της πορείας. Θα μας βοηθήσει στην μετάφραση ο Ανέστης Αναστασιάδης, ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό. Έχει παίξει, έχει αγωνιστεί στην Ισπανία, στην δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ο Ανέστης Αναστασιάδης, πρώην αρχηγός της Λαμίας, σίγουρα μεγάλη καριέρα και στον Όφη και στην Super League. Θα μας βοηθήσει λοιπόν ο Ανέστης Αναστασιάδης να μιλήσουμε με τους δύο Πορτογάλους. Έτσι, πολύ σύντομα, Μανώλη, να έχουμε τα σχόλιά τους, να έχουμε τα δικά τους σχόλια για την άνοδο της ομάδας. Έτσι είναι. Να ρωτήσουμε πρώτα τον Μιγγέλ, πρωταθλητής Μιγγέλ με την ομάδα της Δαμάστας, και πώς σου φάνηκε, είδαμε και το όνομά σου μαζί με τον Μάρκος και είσαστε πρώτο θέμα, κάνατε πρώτο θέμα τη Δαμάστα στην Αμπόλα. Είμαστε campeones de Damasta y como te parece que sois una noticia buena en Portugal en la bola con el equipo de Damasta. Sí, porque los jornales y las páginas de deportes están atentas y miran los jugadores portugueses que están por el mundo, y nosotros, Marco jugó fuera del país y es conocido y es normal que hablen de nosotros. O Marco είναι ένας γνωστός, όπως και εγώ, οι δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες της Πορτογαλίας παρακολουθούν την εξέλιξη και των Πορτογάλων ποδοσφαιριστών, και έτσι λοιπόν έγινε αυτή η δημοσίευση. Μάρκο, δέσατε εδώ με τη Δαμάστα, είσαστε πρωταθλητές. Θέλετε να μείνετε για την επόμενη χρονιά στην ομάδα? Sois campeones aquí con el equipo. ¿Queréis quedar un año más o muchos años aquí en el equipo de Damasta? Que estamos contentos con el trabajo que venimos a hacer en Damasta. Y año que viene vamos a ver, pero nosotros queremos continuar, ¿sabes? Y llegar el más segunda liga, primera liga. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται εδώ στην ομάδα. Είμαστε πρωταθλητές, θέλουμε να παραμείνουμε στην ομάδα. Η ομάδα έχει στόχους και να ανεβούμε όσο μπορούμε περισσότερες κατηγορίες. Εξαιρετικός παίκτης και εξαιρετικός μεταφραστής ο Αναστασιάδης, και έτσι με αυτό θέλω να κλείσουμε. Έτσι, ο Ανέστης μας βοηθάει πάντα. Και μια τελευταία ερώτηση: ο κόσμος θέλει θέαμα από τους Πορτογάλους, θέλει ραμπόνα, θέλει και άλλα. Πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο. Στο μέλλον. La gente, el público necesita una fantasía de los jugadores de Latinoamérica. ¿Os vais a enseñar la gente? Sí, nosotros queremos, cuando jugamos fútbol, jugamos para estar contentos, para hacer aquello que gustamos. Y si se calla, hacemos una cosa buena, hacemos siempre. Sí. Εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο για να το ευχαριστιόμαστε. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή και μας αρέσει όταν παίζουμε να δείχνουμε τέτοια πράγματα και που αρέσει στον κόσμο. Και με αυτό το σχόλιο θα σας ευχαριστήσουμε γιορτή. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα της Δαμάστας. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή και η Δαμάστα πλέον γιορτάζει αυτό το σπουδαίο τίτλο. Έτσι.